Από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, η Πινακοθήκη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαβοντίων Νήσιων φιλοξενεί και παρουσιάζει την έκθεση φωτογραφίας του Μάριο Λόλου με τίτλο «Παιδιά που είδα». Στο τμήμα του Περιστηλίου, 42 φωτογραφίες αφηγούνται όψεις της ζωής των παιδιών προσφύγων, όπως αυτή εξελίσσεται στα προσφυγικά κέντρα της Μόριας, της Ιδωμένης, Κορίνθου, αλλά και σημεία της Αθήνας, όπως η Πλατεία Βικτωρίας, το Σύνταγμα και το Ελληνικό. Αυτή είναι η κεντρική μας εικόνα, που θα είναι και στον μπάνερ, είναι η κεντρική εικόνα. Είναι φωτογραφία από τη Λέσβο, τότε που οι βάρκες ερχόντουσαν και οι πρόσφυγες συνεχίζαν το ταξίδι τους. Που ερχόντουσαν πάρα πολλές βάρκες. Τι συμβολίζει αυτή η φωτογραφία? Συμβολίζει το πιτσιρίκι που παίζει με τη σαβρίλα στο Σιβίου, όπου αυτή τη σαβρίλα στο Σιβίου πριν λίγο τη φόραγε για να μην πνιγεί στη βάρκα και τώρα έχει βγει έξω και παίζει με αυτήν. Μια παρένθεση, όταν τη φόραγε στη βάρκα για να μπει, ήταν μια βάρκα φουσκωτή, όπου μέσα σε αυτή τη βάρκα ήταν 60-70 πρόσφυγες με τα παιδιά τους, βουλιαγμένοι με στη θάλασσα. Δηλαδή, ερχόταν στα όρια του να πνιγεί, ήταν πολύ εύκολο σενάριο. Αυτό το σωσίβιο λοιπόν που παίζει ήταν ένα σωσίβιο που το έφερε ζωντανό στην Ελλάδα και που τώρα καταφέρνει και παίζει με αυτό. Είναι δυτή. Στις 42 φωτογραφίες της έκθεσης δεν αποτιμώνεται μόνο ο φόβος, η απόγνωση, η προσμονή και ο ξεριζωμός, αλλά δίνουν και μια αισιόδοξη νότα, καθώς τα παιδιά κάτω από αυτές τις συνθήκες ξέρουν να χαμογελούν και να παίζουν. Κάνω αυτό τη δουλειά με τα παιδιά 5-6 χρόνια. Θα μπορούσε κάποιος να μου πει: ρε φίλε, τόσο δυστυχία που φωτογραφίζεις, πώς το αντέχεις? Δεν είναι μόνο η δυστυχία ενός παιδιού που έχει πάρα πολύ δυστυχία και θλίψη και όρκη ταυτόχρονα. Έχω ζήσει με τα παιδιά και πολύ χαρούμενες και αισιόδοξες στιγμές, όπως είναι αυτές τις φωτογραφίες. Που αν δείτε αυτές τις φωτογραφίες μέσα στην εξαθλίωση, το παιδί παίζει γιατί έχει ανάγκη να παίξει. Και το ερώτημα το δικό μου λοιπόν είναι στο δεύτερο χρόνο σκέψης, αφού δούμε αυτή τη φωτογραφία, είναι ότι εμείς, αν θέλουμε να ανήκουμε στο ανθρώπινο είδος, τι συνθήκες προσφέρουμε σε αυτά τα παιδιά, έτσι ώστε να τα δούμε παιδιά μας και έτσι ώστε εμείς το βράδυ να κοιταζόμαστε με αξιοπρέπεια στο καθρέφτη μας. Και να μην κοιμόμαστε να βλέπουμε φιάλτες. Γιατί είμαστε σε ένα δίπολο πλέον που έχουμε να διαλέξουμε. Ή στην ανθρώπινη λογική της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας, που και αυτά είναι παιδιά μας, είτε στη λογική τη μισάνθρωπη του τύπου πνίχτεται. Εγώ επιλέγω την πρώτη λογική. Και αυτό προσπαθώ να δείξω και αυτό προσπαθώ να πω στον κόσμο με ό,τι αυτό σημαίνει, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσω μια πάρα πολύ καλή φράση που το έχει πει ένας αδικοχαμένος πρόωρα συνάδελφος, ο Γιάννης Ομπεχράκης, ότι εσείς ξέρατε, γιατί εμείς σας το δείξαμε.